Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022. Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Διαζώσης. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 1. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εν ώψη της εμποροπανήγυρης του Αγίου Πνεύματος στην κοινότητα Δρεπάνου. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 2. Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων και Βρεφών και Ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης Τροφίων στους Παιδικούς και Βρεφονιπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης για το σχολικό έτος 2022-2023. Ψηφίστηκε ομόφωνα. Θέματα ημερήσιας διάταξης. 1. Ανταλλαγή οικοπαίδων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης και Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσιο. Ανάκληση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 341 του 2014. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 2. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσωση δημοτικών εκτάσεων 150.816,97 τετραγωνικών μέτρων, 14.473,70 τετραγωνικών μέτρων και 13.248,83 τετραγωνικών μέτρων συνολικού εμβαδού 178.539,50 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο 1 Δέλτα κοινότητας Λιβερών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. 3. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσωση δημοτικών εκτάσεων 568.954,38 τετραγωνικών μέτρων και 5.240,25 τετραγωνικών μέτρων συνολικού εμβαδού 584,94,63 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες εμπίπτουν στο γεωτεμάχιο 1 Δέλτα, κοινότητα Λιβερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. 4. Ενημέρωση για την υλοποίηση των έργων του Δήμου Κοζάνης. 5. Απευθείας εκμίσθωση έκτασης εμβαδού 98.575,24 τετραγωνικών μέτρων εντός του 668 Χερσολίβαδου κοινότητας Σαλονακίων, όμορφος του αδειοδοτημένου λατομικού χώρου στην εταιρεία με την επωνυμία Τεχνομπετών ΑΕ για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας του συγκροτήματος θράψης, εγκατάσταση μονάδας θράψης παραγωγής, ταξινόμηση των θραυστών υλικών, αποθήκευση των θραυστών υλικών, λοιποί βοηθητικοί χώροι. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 6. Δωρεάν παραχώρηση υπό όρους κυριότητας τμήματος αγροτεμαχίου ΑΤΑΦ 838 του Αγροκτήματος Κοινότητας Κύλων Κοζάνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την επέκταση των κτηριακών τους εγκαταστάσεων. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 7. Αποκατάσταση ανενεργών δημοτικών λατομείων του Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 8. Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, εγκατάσταση και λειτουργία τριών φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 159 MW με διακριτικούς τίτλους Ακρινή Σόλαρ ισχύος 50 MW στη θέση Αγρία 1 του Δήμου Κοζάνης, 2. Τετράλεφο Σόλαρ ισχύως 30 MW στη θέση Αγρή 2 του Δήμου Κοζάνης, 3. Ερμακιά Σόλαρ ισχύως 79,99 MW στη θέση Προσήλιον 2 του Δήμου Ορδέας στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς Ακρινή Σόλαρ και Τετράλεφο Σόλαρ που ανήκουν στην επικράτεια του Δήμου Κοζάνης με φορέα έργου την Aqua Energy Greece ΑΕ. Καταψηφίστηκε ομόφωνα. 9. Έγκριση ή μη κανονισμού βραχυχρόνιων αγορών του νόμου 4849 του 2021 του Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 10. Έγκριση ή μη ίδρυση λαϊκής αγοράς στην κοινότητα Ακρινής του Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 11. Επιλογή υδρονομέων αρδευτικής περιόδου έτος 2022 και τροποποίηση της με αριθμό 90 του 2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 12. Συνένεση για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών με τη μέθοδο των επιφανειακών εξκαφών προς διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων μαρμάρων σε δημοτική έκταση εμβαδού 18.397,57 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Τρίτη Λάκα της κοινότητας Πολυμήλου Δημοτικής Ενότητας Ελισπών του Δήμου Κοζάνης από την εταιρεία Λατομία ΕΠΕ. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 13. Συνένεση για την έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών με τη μέθοδο των επιφανειακών εξκαφών και των γεωτρήσεων προς διαπίστωση ύπαρξης κοιτασμάτων φυσικών λίθων σε δημοτική έκταση εμβαδού 6.485,58 τετραγωνικών μέτρων στη θέση πέρασμα της κοινότητας Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης από την εταιρεία Λατομία ΕΠΕ. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 14. Καθορισμός των τελών άρδευσης για το έτος 2022. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 15. Έγκριση χορήγησης αδειών εισόδου-εξόδου στον Παπαγεωργόπουλο Αντώνιο. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 16.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και χρηματοδότηση, τοπικός πόρος, στήριξη πληγέντων Πιεκοζάνης με τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος. 17η Επιτροπή ΕΑΠ Ουδμού 2012-2016. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 17. Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παρακολούθησης Έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 18. Καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κοζάνης με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 19. Κατανομή Β' δόσης 2022 ποσού 299.410,21 ευρώ και συμπληρωματικής δόσης ποσού 149.705,10 ευρώ στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 20. Λήψη απόφασης για παράτηση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού πλατείας 28 Οκτωβρίου 7 στην πόλη της Κοζάνης. Ψηφίστηκε ομόφωνα. 21. Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΠΠΟ ΚΑΕ. Ψηφίστηκε ομόφωνα. Παρασκευή 16/2022. Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης Διαπεριφοράς λόγω του κατεπήγοντος. Θέμα ημερήσιας διάταξης. Λήψη απόφασης παράτασης εμπορνοπανήγυρης δρεπάνου. Ψηφίστηκε ομόφωνα.